ανέλαβα σήμερα τη δέσμευση απέναντι στον πελοποννησιακό λαό να αναβαθμίσουμε περαιτέρω το θεσμό του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, να προσφέρουμε μια δομή χρήσιμη και ωφέλιμη σε κάθε πολίτη που επιχειρεί, αλλά και σε κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει την γραφειοκρατία και την κακοδιοίκηση. Υπερβαίνοντας μια επίπονη διαδικασία, υπερβήκαμε τα όρια με ανθρώπους που μπορεί να προέρχονται από άλλα μετερίζια ή να έχουν διαφορετικές απόψεις, ακριβώς για να στηρίξουμε τον Πελοποννήσιο πολίτη. Να μάθω. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα είστε συμπαρεστάτης πολίτη. Έχετε κάποιο δρόμο, ξέρετε ποιες θα είναι ανάγκες, ποιος το έχει ορμήσει αυτή τη δεύτερη φορά. Και αυτό και τι σκοπεύετε να αλλάξετε ίσως. Ήδη κατά την πρώτη θητεία, έστω κι αν πολλοί θέλησαν να το παραβλέψουν ή με ένταση θέλησαν να πλήξουν τόσο το πρόσωπό μου όσο όμως και την παρουσία μου στο συμπαραστάτη του πολίτη, θέσαμε τα θεμέλια για έναν σοβαρό θεσμό, μια δομή που πραγματικά να είναι αποτελεσματική και υπεύθυνη, έχοντας δώσει μετρήσιμα αποτελέσματα, και πάνω σε αυτά θα χτίσουμε και θα εμπεδέσουμε περαιτέρω στη συνείδηση του Πελοποννήσου πολίτη την δομή αυτή που είναι προς όφελος και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά και κυρίως του ίδιου πολίτη. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι χρειάστηκαν 4 ψηφοφορίες, μάλλον 4 φορές να έρθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Χωρίς οδύνες δεν υπάρχει το κετός. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα μιας στήρας μικροπολιτικής απόστασης από τα τεκτενόμενα στη χώρα, καθώς η χώρα πλέον χρειάζεται συνενέσεις, καθώς η χώρα πλέον πρέπει να τραβήξει μπροστά, και όμως βλέπουμε ορισμένους που δεν υπηρετούν αυτές τις αντιλήψεις να είναι τελείως παροχημένοι και οπισθοδρομικοί. Όμως θεωρώ ότι παράλληλα ζυμώθηκε ακόμη περισσότερο ο θεσμός, προβλήθηκε και διαφημίστηκε ο ίδιος ο θεσμός, και θεωρώ πως τελικά θα είναι προς όφελος της προσπάθειας που αναλαμβάνω από σήμερα. Έτσι, κάνω ένα αριθμό για το πώς είναι ανιδρυμένα στο διαδίκτυο πλήρη στοιχεία και οι εκθέσεις που και κατά νόμο υποχρεούμε, και πάνω σε αυτό μπορεί κανείς να χτίσει τη δική του εικόνα και ακόμη περισσότερο να δημιουργήσει προτάσεις για να προχωρήσουμε μπροστά.